Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε περισσότερο για Άρη και να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά παιδιά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Πώς τα πάτε με τους κορονοϊούς και με όλα αυτά που βιώνουμε? Εντάξει, μια κατάσταση η οποία δεν μπορώ να πω ότι την έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με τις μάσκες και όλα αυτά. Παλεύουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου με τα εμβόλια και με όλα αυτά τα οποία θα βγουν θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, δεν θα πάμε σε ένα δεύτερο γενικό lockdown. Θα ζοριστούμε λίγο ακόμα από ό,τι φαίνεται και μακάρι να μην έχουμε. Καταστροφικό αυτό. Ναι. Το δεύτερο γενικό lockdown θα ήταν καταστροφικό και πιστεύω ότι δεν θα πάμε. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, μια που χθες η ΚΑΕ έβγαλε και τα διαρκείας της, τα έχει βγάλει εδώ και καιρό και η ΠΑΕ. Τι προσδοκία μπορεί να έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, για το πότε δηλαδή θα δούμε κόσμο στα γήπεδα? Έχουμε δύο ζητήματα βάση τώρα. Ένα, το πώς θα πάνε τα διαρκείας του Άρη, ναι, που πιστεύω θα πάνε πάρα πολύ καλά, άσχετα με το αν θα έχουμε κόσμο ή όχι, γιατί ο Άρης και ο κόσμος έχει αποδείξει ότι στηρίζει την ομάδα, είτε μπορεί να δει το μάτι είτε δεν μπορεί να το δει, θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθήσει να σώσουμε το μπάσκετ του Άρη. Mm-hmm. Όσον αφορά τον κόσμο, μίλησα με το Υπουργείο χθες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ξέρω επικοινωνιακά πώς θα το πάμε. Ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν, περιμένουν τις αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής, που είναι εκείνη που θα καθορίσει τα πάντα. Και επίσης κάτι άλλο που μου είπαν, ότι μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, που είναι τέλος Αυγούστου, και σε μια εβδομάδα να αλλάξει ανάλογα με τις καμπύλες των κρουσμάτων κτλ. Οπότε δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ πάντως ότι θα μπούμε να παίξουμε τον Οκτώβριο με κάποιο ποσοστό επί των θέσεων κάθε γηπέδου. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Αυτό αποκράζω. Και σήμερα υπάρχει σχετικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ για το θέμα και νομίζω θα συζητήσουν αυτές τις παραμέτρους. Πράγματι το σενάριο το πιθανότερο είναι να πάμε λίγο πιο μετά στον Οκτώβριο, αλλά με ένα ποσοστό φιλάθλων να είναι παρόν στο γήπεδο. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ και τις ομάδες και ειδικά ομάδες σαν τον Άρη που βασίζεται πάρα πολύ στον κόσμο του και στα εισιτήρια. Mm-hmm. Ο Άρης έχει τα θέματα του και είναι πολλά. Έχω μια αίσθηση ότι οι περισσότεροι φίλοι του Άρη και ακόμα περισσότεροι ουδέτεροι σκέφτονται ότι δύσκολα θα κατέβει. Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η αίσθηση, ακούμε για μεταγραφές, ακούμε για συμφωνίες προφορικές σε αυτό το επίπεδο. Τέλος πάντων, με κάποια προσήφανα θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Είναι η ομάδα σε κατάσταση διάλυσης? Είναι η ομάδα σε κατάσταση στελέχωσης? Είναι η ομάδα κάπου στο ενδιάμεσο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί έχει μπερδευτεί και ο κόσμος. Από τη μία ακούει μπάν, από την άλλη έρχεται ο Σούλερ και ο Τσάλμερς. Από τη μία ζητάμε χρήματα, από την άλλη δεν μπορούμε να λύσουμε τα μπάν. Όχι, πέφτει η εγγυητική. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πρόεδρε. Όπα, ένα-ένα. Εντάξει. Ένα-ένα. Για τα μπάν είμαστε σε συνεχή επαφή και με τη FIBA και με την ΕΟΚ. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι η ΕΟΚ είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει ότι θα κάνει. FIBA δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτό που πιεστικά έκανε στον Άρη σχετικά με τα μπαν και τους διακανονισμούς που δεν τηρήθηκαν από τον κύριο Γουλιέλμου. Επομένως, θεωρώ ότι στο τέλος θα είναι καλό το αποτέλεσμα και θα παίξουμε κανονικά, θα πάρουμε τα δελτία μας και θα παίξουμε κανονικά. Mm-hmm. Διότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του μπάσκετ αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Άρη να, για αυτό το λόγο, για τα δελτία δηλαδή των παικτών που έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην κατέβει να παίξει. Επομένως, μέχρι τελευταία, προτελευταία μέρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, όποτε αυτό αρχίσει, έχουμε την δυνατότητα να έχουμε τον χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Όσο αφορά την εγγυητική, 9 Οκτωβρίου υπάρχει μια δικάση, όμως όντως υπήρχε ένα θέμα. Οι παίκτες και οι δικηγόροι τους
που τους εκπροσωπούσαν κατάφεραν και άλλαξαν την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης την οποία είχαμε κερδίσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα χρήματα στην Επιτροπή. Εμείς προσπαθούμε εκεί να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε σε κάποια πράγματα δίκιο. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Άρα είμαστε στο σημείο που η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα αποφασίσει αν θα ισχύσει αυτό που είχε κερδίσει ο Άρης σε πρώτο βαθμό, έτσι να το πω, ή αν θα ισχύσει αυτό που πέτυχαν στην πορεία οι μπασκετμπολίστες. Περίπου έτσι είναι, ναι. Mm-hmm. Περίπου έτσι είναι. Mm-hmm. Απλά εμείς τώρα πρέπει σε αυτό το διάστημα να προσπαθήσουμε να βρούμε μία άκρη με τους Τσαϊρέλη, Βεργίνη, Ζάρα και Μούρτο. Ναι. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Πετράτου, που εκεί είναι το ζήτημα το δικό μας, που εκεί λέμε ότι εμείς έχουμε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Και κάπου εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και mm-hmm. σε ευχαριστούν αποφάσεις δικαστηρίων για όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τα παιδιά αυτά που αναφέρατε, που στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν βοηθήσει την ομάδα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι, και το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι μαζί σας είχαν κάνει τα μεγάλα βήματα και τις συμφωνίες. Εννοώντας, ήσαν στην προηγούμενη κατάσταση διοικητική. Μετά στην πορεία με Λάσκαρη, Γουλιέλμο κτλ., έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο Βεργίνης και ο Τσαρέλης μαζί μου είχαν κάνει το 99 τότε και πήγαμε καλά, πήγαμε πολύ καλά. Μετά επέστρεψαν στην ομάδα τα παιδιά αυτά και παίξαν κάποια χρόνια και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Mm-hmm. Και μετά και με τον Μούρτο και με τον Ζάρα. Ναι. Την περίοδο ήταν η τελευταία χρονιά του Λάσκαρη, που ήταν καταστροφική. Εντάξει, μέχρι τώρα βέβαια αυτό που μάθαινα ότι έλεγαν ότι από τον Άρη δεν μας πήρε κανείς τηλέφωνο, τώρα τους πήρε από τον Άρη τηλέφωνο, μίλησα εγώ με τον Βεργίνη συγκεκριμένα, θα κάνουμε τα ραντεβού που πρέπει για να δούμε. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια άκρη με τα παιδιά αυτά, γιατί γνωρίζουν ότι και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και είχαμε συμφωνήσει, τηρήθηκαν όσα ακριβώς είχαμε συμφωνήσει τότε, με μένα δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η καλή διάθεση προς το πρόσωπό μου στο να εντάξει, ότι συμφωνήσουμε τηρείται και νομίζω ότι θα το πετύχουμε και τώρα. Έτσι ίσως καταφέρουμε να σώσουμε και την εγκυητική αυτή εδώ που κατέπεσε. Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής, γιατί μου το στέλνει. Πείτε αυτό που θέλετε και θα σας ρωτήσω μετά εγώ. Σχετικά με τη στελέχωση, εννοείται ότι δεν γινόταν να αφήσουμε την ομάδα τελευταία στιγμή να φτιάχνεται όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε προχωρήσει σε κάποιες προφορικές και με προσύμφωνα συμφωνίες, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν όταν οριστικά πλέον λυθεί το θέμα των δελτίων. Σε αυτό το κομμάτι της στελέχωσης εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Τα ονόματα που λέτε ισχύουν και έτσι θα προχωρήσουμε όπως είχαμε κάνει και τις χρονιές το 12-13 και 13-14 που είχαμε πάλι μπαν. Άρα μιλάμε για Τσάλμερς, για Σούλερ, Ντεκόζη. Πώς? Ντεκόζη. Αγραβάνη, Κουζέλογλου. Μιλόσεβιτς και ακριβώς. Και Ντραγκίσεβιτς. Και όλοι οι άσπονδοι φίλοι σας πρόεδρε ρωτάνε πού βρίσκει ο Άρης τα λεφτά. Και κάνετε όσο καλή ομάδα. Τα βρίσκω ευρώ-ευρώ από φίλους Αριανούς. Ευρώ-ευρώ από φίλους Αριανούς, να ξέρετε. Γιατί ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκεία. Τώρα βγήκαν τα διαρκεία, δεν έχει βγει η αύξηση του κεφαλαίου. Η φορολογική ενημερώτηση, την οποία εξασφαλίσαμε, έγινε με πολλή δουλειά. Την ασφαλιστική που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τώρα και αυτή με χρήματα, τα οποία μπαίνουν στην ομάδα από αυτά που είχα πει εγώ ότι θα μπουν, έτσι. Ναι. Και αναμένουμε τη συμμετοχή του κόσμου και στα διαρκεία και στην αύξηση του κεφαλαίου, η οποία θα μας δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Μου λέει ένας φίλος εδώ. Επομένως, ναι. Αυτά που έλεγα εγώ και πέρσι και φέτος γίνονται πράξη κανονικά. Άσχετα αν κάποιοι εντός Άρη προσπαθούν με ψέματα να πούν ότι δεν γίνονται. Η πράξη δείχνει ότι γίνονται. Έτσι. Και θα τα πούμε με αυτούς σύντομα. Και στο τέλος θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Υπάρχει φίλος μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει, λέει ο πρόεδρος, να πει ότι όλα τα μπαν που ταλαιπωρούν αυτή τη στιγμή τον Άρη είναι από τη διετία 16-18 του Λάσκαρη. Είναι όντως έτσι και είναι και τα 8 μπαν από τότε. Ναι, είναι από τότε, ναι.
Είναι τη διετία που υπήρχε το πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι, και φυσικά να πω ότι το Σεπτέμβριο του 2017, γιατί μετά μπήκαν τα μπανκ, το 18 μπήκαν τα πρώτα, που παραιτήθηκα εγώ, είχα βγει και είχα πει την αλήθεια. Το πού πάει η ομάδα και όταν ανακοίνωσα την παραίτηση μου ένα κείμενο και μετά όσες φορές ρωτήθηκα και όσες συνδέξεις έκανα, είχα πει το πού βαδίζει η ομάδα. Ωστόσο, αν θυμάστε και καλά... Και είναι αλήθεια ότι φάγατε ξεφωνητό τότε. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Με ψέματα, γιατί δεν ξέρω, για προσωπικούς τους λόγους και προσωπικά τους συμφέροντα, προσπαθούν να τροπηλήσουν οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εγώ είχα δίκιο. Όμως και αποκρύπτεται και προσπαθούν να μου ρίξουν ευθύνη, συνεχίζουν μέχρι τώρα, και είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μιλάνε καν για Άρη. Διότι είναι αυτοί που ήτανε Φιλιππινέζες του Σκόρδα και τώρα τον βρίζουν, λένε ότι τον βρίζουν, ή ξέρω εγώ συνεργάτες του Ζακουδάνη, και αυτοί προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εναντίον του ΑΣ και της ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή, ενώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό, παιδιά, θα σταματήσει. Και όταν θα τελειώσει η φετινή χρονιά που θα πάει καλά, τότε θα πούμε και ποιοι είναι όλοι αυτοί και τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτό προς το παρόν, του στέλνω ένα μήνυμα και αν συνεχίσουν θα το δούμε παρακάτω. Επειδή οι περισσότεροι από εμάς ασχολούμαστε πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, με ξέρεις τον Κώστα, εντάξει, που ασχολείται με τον μπάσκετ, μου προκαλεί φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι σε μια τέτοια περίοδο όπου πραγματικά έχει τεράστια θέματα ο Άρης και πρέπει να είναι γενική η συσπήρωση και η ενότητα, σας ακούω με έκπληξη σα όσα αναφέρετε και διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει αυτό. Το λέω εγώ που είμαι λίγο αποτραβηγμένος, δεν είμαι τόσο κοντά στο μπάσκετ όπως είναι ο Κώστας παράδειγμα, στο ρεπορτάζ εννοώ. Πάντα θα υπάρχει. Μου προκαλεί φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και σας ακούω ότι είστε στεναχωρημένος, ότι είστε πικραμένος από κάποιες καταστάσεις. Θα βάλουμε στη σωστή βάση. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι μαζί μας και στηρίζει την προσπάθεια. Όμως, υπάρχει και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως και το βλέπετε και το διαβάζετε και το γνωρίζετε όλοι, εκμεταλλεύονται το ότι ο κόσμος ξεχνάει. Έχει κοντή μνήμη. Δεν θυμάται. Και επειδή θεωρούσα μέχρι τώρα ότι η σιωπή δική μου ήταν αδυναμία, επειδή δεν ήθελα να κάνω τον Άρη άνω-κάτω δημόσια και δεν θα το κάνω ούτε τώρα, νομίζω ότι μπορούν να το συνεχίσουν αυτό το βιολί. Δεν θα μπορούν να το συνεχίσουν, θα το σταματήσουν όπου να είναι, γιατί και αποδείξεις έχω και email έχω και μηνύματα που στέλνανε στο Λάσκαρη και στον Γουλιέλμο έχω και τα πάντα έχω. Και όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούν να με κυνηγήσουν, θα τα βγάλω και στη δημοσιότητα, γιατί καλύπτονται από το γνωστό νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Αυτά προς το παρόν. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε νικητές από αυτό το πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, τα χρέη είναι πολλά. Είναι χρέη τα οποία είναι ήδη διακανονισμένα και ρυθμισμένα, τα οποία δεν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις. Έχουν γίνει κουρέματα και πάλι δεν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις κτλ. Οι ρυθμίσεις εννοώ οι διακανονισμένοι τους παίκτες. Είναι στραβωμένο όλο το κλίμα και προσπαθούμε σιγά σιγά να το ισχυώσουμε. Μάλιστα. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, λέει εδώ ένας φίλος. Ήδη ξεκίνησαν τα εργομετρικά. Ξεκίνησε. Προετοιμασία. Ναι, ξεκίνησαν. Κάναμε και την προπόνηση. Ναι, ξεκίνησαμε. Ναι. Δηλαδή θα αρχίσουν να έρχονται και αυτοί από που είπαμε. Ο Σούλερ και όλοι αυτοί. Ναι, θα αρχίσουν να έρχονται. Καλά, ρε πρόεδρε, τον καλύτερο παίκτη μας πήρες. Τον καλύτερο παίκτη μας πήρες. Τώρα τι δηλαδή γίνονται αυτά. επειδή θα είμαστε μαζί στο παλέ, πρέπει να μας πάρεις και τον καλύτερο παίκτη. Και όχι μόνο τον καλύτερο παίκτη, και τον αρχηγό μας πήρες. Περίμενα από κάτι εγώ τώρα πριν το πει ο πρόεδρος. Η διοίκηση τώρα του Λευτέρη Αρβανίτη αγκάλιασε τον Ηρακλή και τον θέλει στο παλέ. Σε αντίθεση με όσα έγιναν πέρσι, που για τον Άρη δεν ήταν τιμητικά. Εκείνη δεν ήταν, ρε φίλε. Αυτό λέω. Άρης. Όχι, για να καταλαβαίνει εκείνη ο κόσμος. Ήταν κάτι άλλο. Να καταλαβαίνει ο κόσμος πολλές φορές τα σωματεία, είτε λέγονται Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε. Πέρα από μια αντιπαλότητα που μπορεί να έχουν οι ομάδες αγωνιστικά. Καλά, μέσα στο πολλές φορές οι παράγοντες δημιουργούν την έχθρα. Εννοείται. Και τις κακές σχέσεις. Και παρασύρεται και ο κόσμος. Και έκανε ο Άρης αυτό που έκανε πέρσι, τη χαζομάρα με τα τουρνικέ. Αλλά στην ουσία δεν την έκανε ο Άρης, πρόσωπα την κάνανε. Ήταν,
Ήταν ντροπιαστική για τον Άρη εκείνη η αντίδραση, μεγάλο λάθος. Εντάξει, ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Το μεγαλείο του καθενός φαίνεται και στην γενεοδορία και την γενοψυχία την οποία έχει να συνεργάζεται με ανταγωνιστές του. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αν θυμάστε και το 12-13 είχαμε λύσει και την υπόθεση του Σοφοκλήδη Σκορτσανίτη που ταλάνιζε τις δύο ομάδες 5-6 χρόνια. Ναι, όντως. Εμείς είδαμε και την τακτοποιήσαμε και αυτήν και λύθηκε και η ομάδα πήγε στην 99 και προχώρησε και πήραν όλα τον δρόμο τους, ας πούμε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Ηρακλή. Είμαστε αντίπαλοι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μέσα στο παρκέ. Από εκεί και μετά, εφόσον μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που βοηθούν τον μπάσκετ και γενικότερα την πόλη, γιατί να μην δώσουμε. Και να τους βάλει και 30 πόντους ο Σιλιά. Και θα δείχνει στον πάγκο εμένα. Κώστα, ήμασταν τυχεροί με αυτό το παιδί, γιατί είναι εκπληκτικό δεν είναι παιδί. Χωρίς δουλειά μέχρι τελευταία και δέχτηκε την πρότασή μας που σίγουρα δεν είναι ανάλογη της αξίας του. Αλλά είναι εκπληκτικό τυχεροί. Παιδί, πρόεδρε, θα το καταλάβεις, θα το διαπιστώσεις, νομίζω το έχετε ήδη διαπιστώσει. Ήθελε πολύ να μείνει στην πόλη, σε αυτό βοήθησε και ο Ηρακλής βέβαια το περιβάλλον που δημιούργησε. Του άρεσε πάρα πολύ η πόλη, οι άνθρωποι. Η κατάσταση γενικά εδώ, οπότε νομίζω ότι και γι' αυτόν είναι μια καλή επιλογή και ας έριξε λίγο το κασέ του. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά, κορονοϊό έχουμε, εντάξει. Ναι, ναι, έτσι mm-hmm. είναι, μετά πλησιάσει και η ώρα που θα μπουν οι ρούκες από τα draft στην αγορά και λίγο εκεί ζορίστηκε. Ναι. Και το κλείσαμε, δόξα τω Θεώ. Είναι μια πολύ καλή επιλογή, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εδώ μου λένε φίλοι να μας πείτε για τις επαφές που κάνετε στην Αθήνα. Τι εννοεί, επαφές στην Αθήνα? Ναι, βεβαίως, ναι. Κάνουμε συνεχείς επαφές. Έχουμε το θέμα του γηπέδου με το Υπουργείο, το οποίο χθες από ό,τι έμαθα που μίλησα, ήδη έχουν συστήσει επιτροπή και το κοιτάζουν. Γιατί mm-hmm. χρειάζεται να συμπληρωθούν οι ειδικοί όροι της παραχώρησης. Άρα προχωράει το ζήτημα αυτό. Έχουμε το θέμα των χορηγιών που κυνηγάμε από Αθήνα, μείναν λίγο πίσω πάλι λόγω κορονοϊού και κάποιων δυσάρεστων καταστάσεων που είχαν τα πρόσωπα που θέλουμε να συνεργαστούμε. Σιγά σιγά πιστεύω και αυτό θα ανοίξει. Γενικά είμαστε σε επαφή για πολλά πράγματα που αφορούν τον μπάσκετ, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, διότι δεν έχουμε ανάγκη από πολλούς θεσμικούς παράγοντες, πολιτικούς και όλα αυτά που πρέπει να έχει μια ομάδα για να συγκατάσταση που νοάρεις για να τα καταφέρει. Η αδικία με το παλέ θα αποκατασταθεί? Διότι για μένα η αποκατάσταση αδικίας και ισονομίας θα σημαίνει ότι ο Άρης θα αποκτήσει χρήση και νομή του παλέ. Mm. Και όχι ναι. απλά χρήση επιπληρωμή κιόλας, ναι. όπως είχε τα προηγούμενα όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα την περίοδο Λάσκαρη και Γουλιέλμου και με την πρώην διοίκηση των ΕΑΚ. Οι οποίοι δεν ξέρω πώς είχαν αντιληφθεί τη θέση τους εκεί, εκβίασαν και πίεσαν πάρα πολύ τις διοικήσεις εκείνες του Άρη, οι οποίες ήταν όλο υποχωρήσεις και φτάσαμε σε ένα σημείο ο Άρης να φαίνεται ότι χρωστάει κιόλας, ενώ ναι. δεν είναι αυτή η αλήθεια και δεν είναι και το σωστό για την πόλη και το δίκαιο για τον Άρη. Πιστεύω ότι αυτό θα αποκατασταθεί. Απλά αυτό που έχω να πω εγώ προς όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου είναι ότι θα πρέπει να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα. Είναι μια απόφαση που θα έπρεπε ήδη να έχει πάρθει και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει το ζήτημα του γηπέδου. Αντιλαμβάνομαι ότι μείναμε λίγο πίσω λόγω του κορονοϊού, αλλά έχει τώρα καιρό που λειτουργούν τα πράγματα, τα υπουργεία, να προχωρήσουν λίγο γρήγορα να τελειώνει το ζήτημα. Είναι μια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό έχει οριμάσει στην κοινωνία της πόλης και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τα τόσα χρόνια το παλέ συντηρούνταν από τους αγώνες του Άρη. Mm-hmm. Τώρα ήρθε η ώρα να παραχωρηθεί και να λειτουργήσει. Θα βοηθηθεί πάρα πολύ η ομάδα και ο ΑΣ και η ΚΑΙ Άρης. Ναι, και τα χρήματα 2 χρόνια των τηλεοπτικών πηγαίνανε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ενώ άλλοι παίρναν παίκτες. Ναι, είπα, ήταν τεράστιο λάθος η υποχρεωτικότητα του Λάσκαρη. Τι υποχρεωτικό, γιατί τον ένοιαζε, αφού ήξερε τι θα γίνει μετά. Αυτό θα τα πλήρωνε. Τέλος πάντων, με τηλεοπτικά παρετώντας, τι γίνεται με το κομμάτι αυτό?
Υπήρχε μια συζήτηση πριν από καιρό και είπαμε για κεντρική διαχείριση. Τότε ακόμα ήταν ο κύριος Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό και ο Μάρος Παπαδόπουλος ως πρόεδρος. Φαινόταν ότι θα ήταν και ο Παναθηναϊκός μέσα σε αυτό. Πληροφορίες και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω δείχνουν ότι δεν θα είναι τελικά, θα παραμείνει εκεί που είναι λόγω του ότι αποχώρησε ο Γιαννακόπουλος, άρα θέλουν τα έσοδα της Κοσμοτέ. Γιατί, στο ποδόσφαιρο λένε ότι το σωστό είναι η κεντρική διαχείριση και πρέπει όλοι να προχωρήσουμε μαζί. Στο μπάσκετ δηλαδή που έχει το καλύτερο συμβόλαιο Παναθηναϊκός, δεν ισχύει ότι ισχύει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ναι. Έχουν συμβόλαιο αυτοί με την Κοσμοτέ. Δεν είναι, κύριε Αρβανίτη, δεν είναι εκπληκτική αυτή η υποκρισία όμως στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού? Δηλαδή στο ένα άθλημα που έχω εγώ το συμβόλαιο, λέω α, έχω συμβόλαιο, παιδιά, τι να κάνω, ενώ στο άλλο που έχουν οι άλλοι συμβόλαιο, λέει κεντρική διαχείριση για το καλό του αθλήματος. Ναι. Ωραία. Εντάξει, να κάνουμε, η υποκρισία αυτή υπάρχει. Απλά να πω κάτι, στο μπάσκετ δεν μπορώ, οι μέτοχοι και οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ένας, ο Ισάκη είναι ένας συνεταιρισμός, μια κοινοπραξία που πρέπει να είναι όλοι μαζί για το συμφέρον του αθλήματος και των ομάδων τους, και ο καθένας τραβάει τη δική του γραμμή σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Αυτό το πράγμα δείχνει μια διάλυση, δείχνει τις διαλυτικές τάσεις που υπάρχουν στον ΕΣΑΚΕ και μια κακή εικόνα γενικότερα, και κανείς δεν θέλει και να επενδύσει και να χορηγήσει μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν σε αυτό το μοτίβο. Άλλοι είναι γιατί είναι νεόπλουτοι, άλλοι γιατί τώρα έχουν εμφανιστεί και νομίζουν ότι θα είναι μια ζωή έτσι, άλλοι γιατί έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα. Πρέπει να το καταλάβουν, αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Έχω πολλά ερωτήματα από φίλους, μου λένε για κάρτα φιλάθλου, για το τι γίνεται στον Ερασιτέχνη. Ναι. Βεβαίως. Ο Ερασιτέχνης πάει πάρα πολύ καλά. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Είναι οι υποχρεώσεις μας οικονομικά τακτοποιημένες όλες, οι ρυθμίσεις μας όλες μια χαρά, τις στηρούμε. Τα τμήματα μπαίνουν ξανά σε λειτουργία, οργανώνονται καλύτερα, γράφονται συνεχώς μέλη στον Ερασιτέχνη Άρη με την προσπάθεια του Χρήστου του Βλάχου. Ο Ερασιτέχνης πάει πάρα πολύ καλά. Αν θυμάστε, όταν τον Οκτώβριο του 19 αναλάβαμε εμείς τον Ερασιτέχνη μετά από μια πραγματικά αργιανίδικη διαδικασία, και εκεί οι ίδιοι οι οποίοι πολεμάνε την κατάσταση στο μπάσκετ τώρα, οι ίδιοι μιλούσαν για λύσεις φασών, φθαρμένους παράγοντες και τέτοιες βλακίες, οι οποίες έχουν πάντα τυποποιημένα γράφουνε, και πάλι αποδεικνύεται ότι με ψέματα και λάθη προσπαθούσαν να τροπηλήσουν την κατάσταση. Αν θα σας θυμίσω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι άλλη φορά ο Ερασιτέχνης Άρης κατάφερε μέσα σε μία μέρα να μιλήσει με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να κλείσει ραντεβού, αν θυμάστε, στο θέμα το μπαν της FIBA, και ο πρόεδρος να συνομιλεί σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ναι. Αλλά αυτό δεν το θέλουν αυτή Σωστό. Η κλίκα που προσπαθεί να δημιουργήσει. Έτσι, δεν έχει γίνει ποτέ. Φαντάζεστε, θα ήταν μια άλλη διοίκηση, αν θα μπορούσε ο ΑΣ Άρης να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να συνομιλεί και να διεκδικεί πράγματα μαζί με την ΠΑΗ Άρης και τον κύριο Καρυπίδη. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα θυμίζουμε κάθε φορά εμείς αυτά στον κόσμο. Θα απαντάτε με έργα, Πρόεδρε. Είναι η καλύτερη απάντηση. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει σίγουρα. Όμως, αυτό έτσι είναι. Αλλά επειδή ο κόσμος ξεχνάει, θα τα θυμίζουμε πάντα. Ναι. Το τι λέγανε, ποιοι τα λέγανε, πότε τα λέγανε και τι συμφέροντα εξυπηρετούσαν. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, εννοείται. Ναι, να θυμίζουμε στον κόσμο. Καλό να τα λέμε, γιατί υπάρχουν πάντα σε όλους τους συλλόγους ορισμένοι που θέλουν να λιμένονται τις καταστάσεις και να τους βολεύουν τα προβλήματα και η μιζέρια. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Να ελέγχουν τις καταστάσεις. Ναι, ακριβώς. Σωστά. Πριν κλείσουμε τους Κινέζους, χωρίς λύση. Ένα λεπτό. Ναι. Χωρίς λύση όμως, έτσι. Καλά, λύση. Εννοείται. Ακόμα περιμένω τις προτάσεις από τη Γενική Συνέλευση που θα κάνανε αυτοί οι οποίοι αντέδρασαν στην πολυμετοχικότητα. Είπανε θα κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Δηλαδή η ιδέα ήταν, πετάει μια ιδέα, Αρβανίτη, έλα κάντε την. Ωραία, έλατε κάντε την εσείς, είναι η απάντηση δική μου, και ακόμα τους περιμένω.
Η ομάδα τρέχει όμως. Εντάξει, διακοπές. Σωστά. Είχαμε διακοπές. Ακόμα τους περιμένω. Σωστά. Πάμε διακοπές στη θάλασσα με τις οικογένειές μας και τώρα αυτό είναι ο Άρης. Πάμε, λέμε μια βλακεία σε μια γενική συνέλευση, φεύγουμε μετά, πάμε σπίτι μας, πάμε στην παραλία, κάνουμε τα πιάμε και ο Καρβαλίδης να τρέχει. Και να μην μιλάει. Σωστό. Έτσι, δεν γίνεται. Έτσι, έτσι. Δεν γίνεται. Όχι, να μιλάει. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό υπάρχει και το βήμα ελεύθερο εδώ. Ο κόσμος βέβαια ρωτάει τώρα εδώ, έχω πάρα πολλά μηνύματα για παίκτες και τα λοιπά. Θα πάρει η ομάδα άλλο ξένο παίκτη? Όχι νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε συμπληρωμένοι πάρα πολύ καλά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Πάλι νομίζω ότι είναι μια καλή, είναι μια καλή, κάναμε μια καλή ομάδα, μια καλή χημεία. Δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί. Το φιλικό με τον Ηρακλή πότε να το κλείσουμε, πρόεδρε, τώρα που τα βρήκατε με τον Κούση. Όποτε θέλουν. Για να παίξουν λίγο, να τους βοηθήσουμε στην Ευρώπη να παίξουν λίγο. Περιμένουμε να κάνουν λίγο, να ρολάρουν στην προετοιμασία για να μπορέσουμε να παίξουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Ξέρεις και 30 άρες ο Σούλερ. Εννοείται. Πότε παίζει ο Ηρακλής? 22 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο, ναι. Μετά τους κερδίσουμε. Αφήστε τους να πάνε στο ευρωπαϊκό. Όχι, πριν. πείτε μας κάτι τελευταίο. Ναι. Καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Στην προσπάθεια που κάνει στον PCL. Ρωτάει φίλος αν ο Καρυπίδης σας έφερε τους Κινέζους για το γήπεδο. Νταλκάς κι αυτός. Για το γήπεδο του ΑΣΥΜΑ λέτε. Ναι, του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, για το ποδόσφαιρο, ναι. Είμαστε, ναι, το είχαμε συζητήσει μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη για το τι θα γίνει με το γήπεδο, διότι χρειάζεται συνεργασία και συναπόφαση. Είναι μια ιδέα, θέλει πάρα πολύ δουλειά και χρόνο αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι όριμες οι μελέτες για να προχωρήσει. Είναι πολύ νωρίς να συζητάμε, υπάρχει πάντως η σκέψη και η διάθεση και από μένα και από τον κύριο Καρυπίδη να το προχωρήσουμε μαζί και να κατασκευαστεί σιγά σιγά το... Και θα πρέπει και η περιφέρεια, όπως η περιφέρεια Αττικής έδωσε 20 στην ΑΕΚ, έτσι. Όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει θα κάνω το βοτανικό στον Παναθηναϊκό, όπως έχει γίνει η Επιτροπή για το γήπεδο του ΠΑΟΚ με την περιφέρεια και το Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει και ο Άρης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξελίξει το γήπεδό του, να το αλλάξει προς το καλύτερο. Η ομάδα πλέον είναι στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα τελευταία 2 χρόνια και φιλοδοξία είναι για αρκετά χρόνια. Θα πρέπει και εκεί να υπάρχει συνδρομή οικονομική, αλλά και σε ό,τι άλλο χρειάζεται. Παντού. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το πάρκο πίσω από το Χαριλάου, το έχει χώρο πρασίνου. Ναι. Δεν μπορεί εκεί να γίνει πάρκινγκ για UEFA και Europa League κτλ. Είναι χώρο πρασίνου. Όταν είναι για άλλες ομάδες, όλα βρίσκονται οι λύσεις. Παντού. Βρίσκονται οι λύσεις. Γίνεται μια νομοθετική ρύθμιση, τσου πάρε το τάδε. Θα πρέπει λοιπόν και να πιέσετε, αλλά θα πρέπει εδώ να βοηθήσετε κι εσείς, πρόεδρε. Όταν λέω εσείς ο κύριος Καρυπίδης, ο επίσημος Άρης. Να ζητήσετε, να απαιτήσετε, ώστε να μπορέσουμε. Γιατί μου λέει ένας φίλος να φωνάξω τα μέσα ενημέρωσης. Αν η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, ο ερασιτέχνης μας δώσουν το έδαφος, θα είμαστε δίπλα και θα στηρίξουμε για το συμφέρον του συλλόγου. Βέβαια, εντάξει, δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Προχθές μάλλον είχα μια συζήτηση με τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα της ανάπλασης του χώρος πρασίνου, πάρκο, τι είναι εκεί πίσω από την θύρα 7. Εννοείται ότι είναι θετικός. Απευθείας συνομιλεί ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Απόστολο Τζικώστα για την ανακατασκευή. Αυτό που σας είπα για τις να είναι οι μελέτες όριμες είναι απάντηση από την περιφέρεια, δηλαδή είναι θετική και ο Δήμος και η περιφέρεια. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε στην πράξη. Έτσι. Το να λέμε ναι και πρέπει να το δούμε στην πράξη. Και η πίεση θα υπάρχει ώστε να γίνουν τα πράγματα που ωφελούν το σύλλογο και την ομάδα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.